από μόνη της είδηση. Η παρουσία όμως της εντυπωσιακής Μόνικα Μπελούτσι δίπλα στην ανατρεπτική ματιά του μεγάλου Βόσνιου σκηνοθέτη προκαλεί το θεμελιώδες ερώτημα. Η ταινία προβάλλει την Μπελούτσι ή η Μόνικα αναδεικνύει την ταινία? Διότι από τις λίγες στιγμές των γυρισμάτων που είδαν τον φως της δημοσιότητας φανερώνεται ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Οι φυσικές ομορφιές του βοσνιακού τοπίου ανταμώνουν τις ιδιαίτερες αρετές της Μόνικα, προκαλώντας πολιτική θύελα στο τριμερές Προεδρείο της Βοσνίας. Στην ταινία με τίτλο Along the Milky Way, η διεθνούς φήμης Ιταλίδα υποδίεται μια κατάσκοπο που ερωτεύεται τον καιρό του εμφυλίου ένα στρατιώτη, τον οποίο υποδίεται ο Κοστουρίτσα. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Βοσνία και η Μόνικα μαθαίνει σερβοκροάτικα για τις ανάγκες του ρόλου. Η ταινία πάντως διχάζει, καθώς οι εκπρόσωποι των Κροατών και των Βόσνιων αντιτίθεται στην απόφαση να νοικιαστεί στρατιωτικός εξοπλισμός, πυρομαχικά αλλά και στρατιώτες για τις ανάγκες των γυρισμάτων.